Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 6.30 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο καλούνται όσοι κυνηγοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πορές που με πρωτοβουλία του Κυνηγετικού Συλλόγου θα γίνουν σε πολλά μέρη της ορεινής Χίου με Βίκο, Σιτάρι κλπ. Εν τω μεταξύ, η κρίση φαίνεται να έχει πλήξει και τους φίλους του κυνηγιού. Όπως είπε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Χίου, 300 άδειες λιγότερες εκδόθηκαν την προηγούμενη χρονιά, ενώ ως συνέπεια της κρίσης και αναμένεται αυτός ο αριθμός να μειωθεί το 2012, καθώς το κόστος για τους κυνηγούς φτάνει μερικές χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Ένα ακόμη στοιχείο για το οποίο μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου είναι ότι το θέμα με τα οικονομικά στοιχεία, τα οικονομικά προβλήματα που υπήρξαν στον Κυνηγετικό Σύλλογο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το πρώτο εξάμηνο του 2012. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος θα διοργανώσει μια σπορά η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου, ώρα 6.30 το πρωί στο εργατοπαλικό κέντρο. Θα μαζευτούμε εκεί με ό,τι μέσα διαθέτει ο καθένας, τραχτεράκια, τσάπες, τσουγκράνες κτλ. Έχουμε ήδη, από ό,τι γνωρίζω μέχρι στιγμής, θα έρθουν 3 μεγάλα τραχτέρ και θα επικεντρωθούμε κατά βάση στη Βόρεια Χίο. Αυτή τη χρονική στιγμή να κάνουμε κάποιες σπορές οι οποίες είδαμε ότι έχουν αποδώσει πάρα πολύ, δηλαδή τα επισκέπτονται και η Πέρδικα και ο Λαγός σπορές, και πιστεύουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ στην πανίδα, τέλος πάντων. Μουσείο Πέτρας στην περιοχή Θημιανών πρότεινε να δημιουργηθεί ο πρόεδρος του ΜΕΟΘ, Κυριάκος Φρεζούλης, στη διάρκεια κοπής πίτας του Συλλόγου. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην παράδοση του χωριού, στην τεχνική και την τέχνη της Θημιανούσικης Πέτρας, στοιχεία που παρότι παραμένουν ζωντανά, αξίζει να διασωθούν. Ο Δήμαρχος Χίου, που παραβρέθηκε στην εκδήλωση, συνηγόρησε υπέρ της δημιουργίας του μουσείου. Για του χρόνου σκεπτόμαστε να συνεχίσουμε όλα αυτά, και κάποιες σκέψεις είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα ιστορικά που έχουμε στα Θημιανά. Δηλαδή, θα μπορούσε, έχουμε σαν στόχο να κάνουμε ένα μουσείο, το Μουσείο της Πέτρας. Αλλά το βλέπω λιγάκι τραβάει μακριά. Μία σκέψη που έχουμε κάνει είναι αυτό εδώ το χώρο, έτσι όπως τον φτιάξαμε, να τον κάνουμε σαν εκθεσιακό χώρο, να βάλουμε σε ένα διάζωμα εκθέματα της Πέτρας, σε ένα άλλο διάζωμα. Αγαπητή κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Αντιδήμαρχε, Κατερίνα, φίλες και φίλοι, όντως ήταν αξιόλογο αυτό το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου. Εξάλλου το Θημιανά είναι το μεγαλύτερο χωριό της Χίου και φαντάζομαι ότι αυτά που είπατε είναι ένα μέρος των πεπραγμένων, ναι. Τα πιο πολλά παραλήφθηκαν. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Χρόνια πολλά για το 2012. Θα είμαστε αρρωγοί στο αίτημα του Συλλόγου για να βοηθήσουμε πάλι για τη Μόστρα, με ένα ποσό το οποίο θα το συζητήσουμε με το Σύλλογό σας.